σε μπότοξ, αλλά και άλλες ενέσεις ορμονών που κάνουν τα ζώα να φαίνονται πιο υγιή, καταφεύγουν πολλοί κτηνοτρόφοι στην Σαουδική Αραβία. Ομορφαίνοντας τα ζώα, οι κτηνοτρόφοι έχουν απότερο στόχο να βάλουν στην τσέπη τους μεγάλα ποσά, κερδίζοντας σε διαγωνισμούς ομορφιάς. Στον παραδοσιακό διαγωνισμό ομορφιάς με καμήλες, που διεξάγεται κάθε Δεκέμβριο στο Ριάντ, η Κρητική Επιτροπή απέκλεισε 43 ζώα σε μια προσπάθεια να βάλει φρένο στις αθέμητες και απάνθρωπες μεθόδους των κτηνοτρόφων τους που παραβίασαν τους κανόνες του διαγωνισμού. Το 40ήμερο Φεστιβάλ Καμήλας, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο βασιλιάς της χώρας Αμπντουλαζίζ, πραγματοποιείται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της πρωτευούσης της Σαουδικής Αραβίας. Φέτος είναι η 6η χρονιά του διαγωνισμού, με τους κτηνοτρόφους να βάζουν τα δυνατά τους για να λάβουν το έπαθλο των 66 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι διοργανωτές του φετινού διαγωνισμού αντιμετώπισαν 147 περιπτώσεις παραβιάσεως κανόνων. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό από την έναρξη του φεστιβάλ.